πρόσωπο όλο τα για κινητοποιήσει με φόντο το ασφαλιστικό και το φορολογικό, έβαλαν οι αγρότε τη Κρήτη μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαν χθε στην Αθήνα με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστολού. Η ιστορία μα και η ταυτότητά μα δεν ανέχεται ούτε να μα ηρωνεύονται, ούτε να είμαστε υπόδουλοι κανενούς δανειστού, κανενούς Γερμανού και κανένα εταίρου που θέλει το κακό τη χώρα μα, των παιδιών μα, των χωραφιών μα και τη δουλειά μα. Αποχωρήσαμε από τη συνάντηση, διαμαρτυρηθήκαμε και αποχωρήσαμε, αρνούμενοι να παραμείνουμε και να ακούμε όλε αυτέ τι αμπελοφιλοσοφίε και όλα αυτά τα, τα, τα αέρα, 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 αέρα και είπαμε στον Υπουργό ότι εμείς δεν συνενούμε στην καταστροφή μας. Οι αγρότες επέστρεψαν οργισμένοι από την Αθήνα καθώς όπως λένε ο Υπουργός ουσιαστικά τους είπε κατά πρόσωπο ότι όσα είχε πει ο ίδιος και η κυβέρνηση πριν τις εκλογές ήταν λόγια του αέρα. Ο κύριος Υπουργός με μεγάλη ευχέρεια λόγου και ευκολία μας είπε ότι σας είπαμε ψέματα, σας ζητάμε συγγνώμη αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα διαπραγματευτούμε, θα, θα πούμε, θα κάνουμε, θα ένα εκατομμύριο θα. Εμεί δεν ζητάμε ούτε μία λέξη να προσθεθεί, ούτε μία λέξη να αφαιρεθεί από αυτά τα οποία έλεγε αυτό. Αυτέ είναι οι προτάσει δικέ μα. Τα ίδια που έλεγε αυτό πριν τρει μήνε ακριβώ. Οι αγρότε τη Κρήτη που έχουν πλέον συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο θα επιδιώξουν οι κινητοποιήσει του να γίνουν σε κοινή γραμμή με του συναδέλφου τη υπόλοιπη Ελλάδα. Η μορφή και η ημερομηνία θα καθοριστεί την ερχόμενη Τετάρτη σε πανκρήτια σύσκεψη που θα γίνει στα γραφεία τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Ε, μαζευόμαστε στη μεγάλη αίθουσα εδώ πέρα, στα γραφεία τη Ένωση, από όλη την Κρήτη. Υπάρχει πλέον συντονιστικό όργανο. Να μπορέσουμε να πάμε συγκροτημένα και δυναμικά να πούμε ένα μεγάλο όχι στο κλείσιμο του σπιτιού μας. Παράλληλα τις επόμενες ημέρες το συντονιστικό όργανο των αγροτών θα συνεχίσει τις επαφές με φορείς από την Κρήτη προκειμένου στην ολομέτωπη σύγκρουση των αγροτών με την κυβέρνηση να έχουν συμμάχους από όλο τον παραγωγικό ιστό της κοινωνίας.